Έφυγα. Καλό φίλε. Καλημέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Moto Action. Σήμερα όπως μπορείτε να δείτε οδηγάμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Είναι το ολοκένουργιο KTM Super Duke 1290. Θα το κάνουμε μια όμορφη βόλτα στα πλαίσια των Orange Days. Και όσοι δεν γνωρίζουν, τα τελευταία 5 χρόνια η KTM κάθε χρόνο διοργανώνει αυτό το event που παρέχει σχεδόν όλη την γκάμα μοτοσυκλετών για δοκιμή προς το κοινό. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μέχρι στιγμής, παιδιά, το μηχανάκι το νιώθω πούπουλο. Καμία σχέση με τις πρώτες γενιάς που το είχα οδηγήσει και εκείνο. Το νιώθεις λες και έχει χάσει 50 κιλά. Πιο σκεφτεί θέση οδήγησης, αλλά παρόλα αυτά δεν πέφτει και το βάρος, δεν νιώθεις ότι πέφτει το βάρος του σώματός σου στα χέρια. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το έκαναν αυτό οι αυστριακοί μηχανικοί, αλλά είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Όπω παιδιά, δυστυχώς το traction control έχει αλλάξει κατέμ το μενού της και δεν μπορώ να το βρω πως απενεργοποιείται. Παιδιά, ο ήχος είναι αποκαλυπτικός. Το ABS αρκετά παρεμβατικό, είναι στην λειτουργία road, αλλά και το οδόστρωμα υπερβολικά οδυστηρό. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα πενεργοποιήσω το traction. Για να δούμε λίγο εδώ τι κάνει. Καλά, εντάξει παιδιά, είναι αεροπλάνο το μηχανάκι, έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε καν, αλλά παρόλα αυτά έχει διαχειρίσιμη δύναμη. Είναι υπάκουο και ανοίγει όσο και επιταχύνει όσο ανοίγεις και εσύ το. Ψάχνω λίγο εδώ τα riding modes. Είναι φοβερό εργαλείο. Αεροπλάνο. Φύγαμε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι υπάκουο και ότι όσο ανοίγεις τον γκάζ τόσο επιταχύνει. Έχει φοβερή απόκριση. Και θεωρώ πως η KTM ίσως να είναι η εταιρεία που γνωρίζει να καλυμπράρει την απόκριση του γκαζιού καλύτερα από κάθε άλλη στις μοτοσυκλέτες. Μιλάμε για μια δικύλινδρη μονάδα 1300 ενός κυβικών εκατοστών και απόδοση 180 αλόγων με 14 κιλά ροπής. Λοιπόν, δεν το πιέζουμε πολύ διότι γλιστράει απίστευτα και οι αντιδράσεις του είναι λίγο απότομες. Τα λάστιχα που φοράει είναι τα Bridgestone S22. Έχει καλό feedback, αλλά οπα, παιδιά, γλιστράει πάρα πολύ. Οπότε δεν είμαστε για. Εντάξει, σε εκτοξεύεις στον ορίζοντα, παιδιά. Ναι, το ABS παρεμβατικότατο, αλλά και ο δρόμος γλιστερός, όπως είπαμε, οπότε θα δοκιμάσω μετά να το βάλω στο track mode το ABS. Θα είναι λιγότερο παρεμβατικό, δεν πειράζει, απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Κραδασμοί, παιδιά, δεν κάνουν ιδιαίτερα αισθητική παρουσία τους. Αυτό που παρατηρώ είναι ένας πολύ μικρός συντονισμός από το εμπρός σύστημα που έχει κάτι το ανησυχητικό. Ούτως ή άλλως υπάρχει το σταμπιλιζατέρ, οπότε είναι ελεγχόμενο. Μανέτας, όλα αυτά χειριστήρια, παιδιά, εντάξει, είναι σε πολύ καλά επίπεδα από άποψη εργονομίας, επιθετική εργονομία. Αλλά ως διαμαγείας δεν ξέρω πως το έκανε η KTM. Ούτε θα καμπουριάσεις, ούτε θα νιώσεις πόνο στους καρπούς σου.
Εντάξει, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, αν υπάρχει μια εταιρεία που γνωρίζει να φτιάχνει μοτοσυκλέτες οδηγοκεντρικού χαρακτήρα, αυτή δεν είναι άλλη από την KTM. Οπότε δεν εκπλήσωμαι που για άλλη μια φορά έκανε κάτι που για πολλές εταιρείες φαντάζει ακατόρθωτο. Μιλάω φυσικά για την εργονομία, έτσι. Παιδιά, αυτό που βλέπω είναι πολύ απότομο. Όπως θυμάμαι, το προηγούμενο μοντέλο της πρώτης γενιάς είχε πιο στρογγυλεμένες αντιδράσεις, είχε πιο αργή γεωμετρία, να το πω, και γενικότερα ήταν πιο πιθύνιο, πιο ήρεμο. Αυτό εδώ είναι εξαγριωμένο κάθε στιγμή. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί και ήρεμα, έτσι, κάθε άλλο, αλλά είναι στην τζίτα, είναι στην τζίτα. Το πλαίσιο είναι 3 φορές πιο άκαμπτο συγκριτικά με το προηγούμενης γενιάς και σου μεταφέρει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση από το δρόμο και τις αντιδράσεις της μοτοσυκλέτας, οι οποίες είναι προβλεπόμενες, αλλά είναι και πολύ άμεσες. Ίσως και στα όρια του απότομου μερικές φορές. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο. MTC, ABS, Quick Shifter, MTC. Ωραία, απενεργοποιήσαμε το traction control. Παιδιά, κατευθείαν η απόκριση άλλαξε. Εννοείται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι η συγκεκριμένη μηχανή δεν συγχωρεί λάθη. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις και άμα δεν είσαι 100% σίγουρος, καλύτερα να μην το κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Όπου παιδιά είναι μοναδική εμπειρία. Είναι μοναδική εμπειρία. Στρίβει πανεύκολα. Βέβαια τα λάστιχα πρέπει να ζεσταθούν, χρειάζονται λίγη. Χρειάζονται λίγη θερμότητα, διότι με τέτοιου είδους δύναμη η πρόσφυση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι απαραίτητη και ζωτικής σημασίας. Παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να το κάνουν πιο εύκολο το μηχανάκι, πιο καθημερινό, να χάσει δηλαδή την αγριάδα του, συγκριτικά με τις πρώτες γενιάς. Τις δεύτερες δεν έχω οδηγήσει, δεν γνωρίζω ακριβώς. Λέγανε ότι έγινε λίγο πιο refined, ας το πούμε, λίγο πιο ραφιναρισμένο. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ αυτό που βλέπω εδώ στις τρίτης γενιάς, θεωρώ, από ό,τι θυμάμαι κιόλας, έτσι, συγκριτικά με τις πρώτες γενιάς, ότι είναι πιο κανιβάλος. Παρεμπιπτόντος, θεόμακρος ασμάν, 100 χιλιόμετρα με λίγο πάνω από τις 3.000 στροφές. Ό,τι ταχύτητα και να έχεις στο σασμάν, δεν επηρεάζουν την κινητική του κατάσταση, τον τρόπο επιτάχυνσης. Επιταχύνει με την ίδια άνεση, είτε έχεις Δευτέρα, είτε έχεις Τρίτη, είτε έχεις Τετάρτη. Εννοείται πως η συγκεκριμένη διαδρομή δεν άφησε πολλά περιθώρια για να ξετυλίξουμε τις αρετές, τις οδηγικές αρετές του συγκεκριμένου τέρατος,
γιατί για τέρας μιλάμε και δικαιολογημένα το ονομάζει έτσι η ΚΑΤΕΜ. Για πάμε λίγο. Πω, παιδιά. Εντάξει, σούζες χωρίς πρώτη σκέψη, έτσι. Για να δώσουμε εδώ λίγο. Ναι, θέλει προσοχή εννοείται, γιατί το μπροστινό φλερτάρει με τον ουρανό. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλει να έχει καλή σχέση με την άσφαλτο. Παιδιά, η σέλα τώρα, εντάξει, δεν είναι φαρδιά ανάμεσα στα πόδια. Πατάνε και τα δεδοταπέλματά μου κάτω ολόκληρα. Κλασική KTM θέση, δηλαδή είναι σχετικά σφιχτή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το λίγο που το οδηγάω δεν μου έχει προκαλέσει κάποιο αρνητικό συνέστημα. Δεν είναι άβολη δηλαδή, παρόλο που είναι σχετικά σφιχτή. Φύγαμε. Τσιρίζουνε τα λάστιχα, τσιρίζουνε. Τουλάχιστον βρήκαμε πώς να απενεργοποιούμε το traction. Καλό είναι γι' αυτό. Τώρα εδώ το ABS δεν μπόρεσα να το βάλω σε κάποια πιο σπορ λειτουργία. Το έχω στη θέση road. Παιδιά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, το συγκεκριμένο, εντάξει, είναι ένα πιο αυθόρμητο είδους test ride. Δεν είναι δηλαδή το οργανωμένο που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Ήρθα τελείως απροετοιμάστος. Τελευταία στιγμή έμαθα ότι για το event, τον Orange Days, και φυσικά λόγω έλλειψης χρόνου. Η βόλτα διαρκεί λίγα λεπτά, οπότε δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, τι εντυπώσεις μας άφησε το συγκεκριμένο μηχανάκι. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από το μοτέρ, το οποίο είναι αυτό το οποίο κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι κορυφαίο, άπειρη ροπή, άπειρη δύναμη ψηλά, ελαστικός κινητήρας. Αξίζει να το αγοράσει μόνο κάποιος και μόνο για τον κινητήρα του. Από περιφερειακά χρησιμοποιεί full ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της WP. Έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο για τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα με τεχνικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το δει. Τα αναλύω εκεί όλα λεπτομερώς. Παιδιά, δεν είναι. Η συγκεκριμένη μηχανή είναι για κάποιον ο οποίος τα θέλει όλα. Πραγματικά, σε αυτή την κατηγορία, έτσι, όποιος δηλαδή ψάχνει super naked, γυμνό, street fighter μοντέλο, πιστεύω ότι είναι η επιτομή και σίγουρα ό,τι πιο ροπάτο. Ίσως το καβασάκι το ZETA2 να είναι λίγο πιο δυνατό, πιο ροπάτο. Τώρα, ο χαρακτήρας και το feedback που θα πάρεις θα σε αγχώσει. Δεν είναι δηλαδή μία μοτοσυκλέτα ήρεμη με στρογγυλεμένες αντιδράσεις. Είναι σκληροπυρηνική. Έχει αμεσότητα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει φοβερή πληροφόρηση από τα περιφερειακά αλλά και από το πλαίσιο. Σκοπός σου είναι να ακούς την κάθε αντίδραση και να προσαρμόζεσαι σε αυτήν, διότι άμα δεν προσαρμοστείς μπορεί η βόλτα να εξελιχθεί όχι όπως το περίμενες. Προφανώς και δεν θα έλεγα ότι ενδείκνεται για κάποιον αρχάριο, παρόλα αυτά έχει την σουίτα των ηλεκτρονικών που πραγματικά φημώνουν τη μηχανή, την κάνουν σαν να οδηγάς ένα μηχανάκι 200 κυβικών εκατοστών. Αλλά μιλάμε τώρα για ολοκληρωμένη εμπειρία, έτσι, χωρίς ηλεκτρονικά κτλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Τώρα αυτή τη στιγμή λειτουργεί το ventilator. Κλασικά εννοείται πως νιώθεις την ζέστη, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κάτω από τα πόδια σου, κάτω από τη σέλα και ανάμεσα από τα πόδια σου κρύβεται ένας κύλινδρος τεράστιος 650 κυβικών εκατοστών, οπότε είναι κάτι λογικό, αλλά αυτό θεωρώ πως το χειμώνα θα είναι κάτι το οποίο δεν θα σε χαλάσει κιόλας. Όμορφη οθονούλα εδώ πέρα, έτσι. Γενικότερα το σώμα σου δεν εκτείνεται πολύ, διότι το τιμόνι δεν απέχει πολύ από την σέλα. Και κάπου εδώ τελειώνει αυτή η σύντομη βόλτα που κάναμε, η πρώτη γεύση, πρώτη εμπειρία.
Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε κι εσείς έτσι μια μικρή ιδέα, κάτι διαφορετικό σήμερα. Αυτή είναι η μοτοσικλέτα, παιδιά. Είναι η διχρωμία με το matte μπλε και το πορτοκαλί, έτσι. Όπως μπορούμε να δούμε, μεταλλικό matte μπλε. Πανέμορφη, παιδιά, πανέμορφη, πανέμορφη. Και φυσικά κάποια πλάνα του πίσω μέρους. Δεν είχαμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας για να την τεστάρουμε. Δεν πειράζει, πήραμε μια μικρή ιδέα παράνοιας. Γεμίσαμε μπαταρίες. Και ήταν κάτι που σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστο και ελπίζω να έχω ξανά την τύχη να το ξαναοδηγήσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Οπότε σε αυτό το σημείο ακόμα ένα βίντεο φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά. Μέχρι την επόμενη, να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.